Το ποντίκι δεν μασάει τα λόγια του. Το λέει με ευθύνη και έχει σημασία αυτό που λέω. Σε ιστορικές στιγμές το ποντίκι έχει καταθέσει ιστορικά ντοκουμέντα από την περίοδο της αποχουντοποίησης αυτής της χώρας. Προσέχω τι λέω, αλλά να μην ξεχνιόμαστε τι δείχναν τα αποτελέσματα στις δικές δυνάμεις. Η εγκληματική οργάνωση που δεν είναι εγκληματική, κατά την εισαγγελέα σάρωνε. Λοιπόν, το ποντίκι λέει, βάλτε φρένο στους ιαβέριδες. Κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα τα κρούσματα ακραίας αυθαιρεσίας. Συνεχείς εξευτελισμοί και παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων πολιτών από αστυνομικούς. Με παρέτηση απειλεί ο Νίκος Αλεβιζάτος από την Επιτροπή Διερεύνησης της Αστυνομικής Βίας. Και στη βινιέτα το ποντίκι λέει, μαζέψτε τους καουμπόιδες πριν να είναι αργά. Το κρατήσετε αυτό. Έχει και ένα σκίτσο του Σολούπ καταπληκτικό. Έχει δυνάμεις άνδρες των ΜΑΤ, πρωτοσέλιδα, στο σκίτσο δεν απαγορεύονται τα σκίτσα φαντάζομαι. Λοιπόν, που έχουν όμως αντί για ΜΑΤ, ΜΜΕΠ, αρχικά αρτικόλεξο. Στο εξής λέει τα ΜΑΤ θα λεγόμαστε ΜΜΕΠ και έχουν κάτω πολίτες, τη μία ξεβράκωτη. Τι σημαίνει ΜΜΕΠ, είναι και τα ΜΜΕΜΕΣ, μονάδες μεμονωμένων περιστατικών. Διευθυντής σύνταξης στο ποντίκι, πολύ σοβαρή παρέμβαση σήμερα, δεν την... Όλη του η πρώτη σελίδα. Και προσέξτε, η εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, τυπώνεται μια μέρα πριν. Δεν είχε όλο τον απόϊχο μέχρι το βράδυ τι γινόταν, αλλά έγραψε πολιτικά. Σταύρος Χριστακόπουλος, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το σημερινό φίλο είναι παρέμβαση, έτσι. Κοίταξε, είναι και νομίζω ότι καλό είναι κανείς να παρεμβαίνει προτού γίνει καμιά πολύ μεγάλη χοντράδα. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Νομίζω ότι το είπε με έναν πάρα πολύ εύσχυμο, ευγενέστατο και απόλυτα θεσμικό τρόπο ο Νίκος Αλεβιζάτος. Τον έβαλαν τον άνθρωπο σε μια επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί τη διερεύνηση των περιστατικών υπέρβασης των καθηκόντων της αστυνομίας και τα λοιπά, περιστατικών βίας, κακοποίησης και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο χθες να πει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί η επιτροπή μου ως άλοθη. Και λέει επίσης στον Χρυσοχοίδη ότι εν πάση περιπτώσει ωραία η κίνηση για την παραπομπή των όποιων θεμάτων στο συνήγορο του πολίτη, αλλά χρειάζεται και υπηρεσιακή παρέμβαση. Σαν να του λέει κάνε κάτι, διότι αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελληνική Αστυνομία έχει θέματα τα οποία πρέπει να βρεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω πως, ακόμα και αν υποτεθεί ότι πάμε σε εισαγγελικές παρεμβάσεις και διερευνήσεις κλπ, νομίζω ότι ακόμα και αυτές δεν θα είναι αρκετές. Υπάρχει ένα ζητηματάκι στην αστυνομία το οποίο νομίζω το δείχνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, η παρέμβαση αστυνομικών στα κανάλια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι οποίοι τι λέγανε επί προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι δεμένα τα χέρια μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Την οποία δουλειά τους έκαναν σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημελώς παρά τις εντολές που είχαν από την ηγεσία τους. Έτσι. Και χωρίς να μπαίνουν ιδιαίτερα προς κόμματα από πλευράς πολιτικών ηγεσιών. Αμέσως μετά τις εκλογές έβγαιναν οι ίδιοι άνθρωποι και έλεγαν «Τώρα θα σας μπιπ». Ποιους? Όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, δυστυχώς η βία αυτή απευθύνεται όχι μόνο σε προσαγόμενους, σε συλληφθέντες κλπ, που ξέρουμε ότι συχνά πυκνά η αντιμετώπιση τους είναι, να μην πω υπερβολική, βλέπουμε πλέον ότι απευθύνεται, στρέφεται μάλλον εναντίον και πολιτών εντελώς άσχετων με επεισόδια, με επιχειρήσεις αστυνομικές, γενικώς με αποστολές αστυνομικών ενδιαφέροντος. Έχω την αίσθηση ότι επειδή αυτό το φαινόμενο είναι πάρα πολύ παλιό και το γνωρίζουμε και σε όλη τη μεταπολίτευση, υπάρχουν
φύλακοι και πυρήνες στην αστυνομία, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική αντίληψη και για τη λειτουργία του κράτους και για το τι θα πει η δικαιώματα των πολιτών. Το κράτος είμαι εγώ το ερμηνεύω και μπορώ να ασκώ ένομα κρατική βία. Χωρίς να με ελέγχετε. Μάλιστα. Υπάρχει και η άλλη φράση, το κράτος είστε εσείς. Ναι, σωστά, βεβαίως. Αλλά κοίταξε τώρα, επειδή πάτησες κάλο εδώ, Σταύρο Χριστακόπουλε, με συγχωρείς. Βέβαια, όταν ο κύριος Μπαλάσκας χθες, συνδικαλιστής της αστυνομίας, λέει τη νέα διατύπωση, τα ράτσες είναι δημόσιοι χώροι. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αρχίζει και θεωρητικοποιείται η μακακία για να δικαιολογηθούν όλες οι μακακίες συγκεκριμένων θυλάκων. Προσέχω το εσουρού. Και εδώ πέρα, είναι καλό να θυμόμαστε. Είναι καλό καταρχάς όταν λες στην κυρία Κασιμάτη ότι δεν μπορείς να αποκαλείς living τους αστυνομικούς, είσαι απαράδεκτη με ένα Twitter μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ωραία. Να βγαίνει εσύ ο ίδιος πάλι σαν αστυνομική ένωση και να καταδικάζει αυτά που γίνονται σε βάρος των πολιτών. Πού τι, ξαφανίστηκαν. Καταρχάς η Κασιμάτη δεν εξύβρισε αστυνομικούς. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να μπει κανείς στα διάφορα site τείχων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αστιάκια τα οποία γράφονται σε τείχους ή υποτίθεται ότι γράφονται σε τείχους. Λοιπόν, το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη δεν απαντάται στην κυριολεξία του. Δηλαδή, το τσάι μου κρυώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Μπορεί να βρει κανείς οποιαδήποτε σαχλαμάρα θεώνει, το οποίο καταλήγει με αυτό. Είναι εντελώς σατυρική έκφραση πια, δεν είναι υβριστική, δεν έχει καμία σχέση με την αστυνομία και απλώς η Κασιμάτη, αν έχει κάνει ένα λάθος, είναι ότι ξέχασε το ρόλο της, ξέχασε ότι ως βουλευτής οφείλει να είναι λίγο σοβαρότερη. Ωραία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έγραψε ερώτηση τώρα, ένα Σταύρο. Tweet για να βρει κάποιον. Έτσι. Ερώτηση, Σταύρο. Βγήκε χθες καμία. Έχεις δίκιο. Βγήκε λοιπόν τώρα κανείς αστυνομικός να μαζέψει τον κύριο Μπαλάσκα. Καμιά ένωση. Του πει τι λες. Όχι βέβαια. Μα αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Να πάνε όλοι στην ταράτσα του κυρίου Μπαλάσκα, αφού είναι δημόσιος χώρος λοιπόν. Εγώ μπορώ να θυμηθώ και από παλαιότερες θητείες πολλών υπουργών, το πρώτο τους πρόβλημα ήταν το πώς θα διαχειρίζονταν διάφορες βαθμίδες του αστυνομικού προσωπικού. Υπάρχουν υπουργοί δημόσιας τάξης οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν φοβηθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποιες βαθμίδες. Γι' αυτό και επειδή έχω κατά νου διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ένα πράγμα που σημειώνω στο ποντίκι σήμερα είναι αυτό, ότι ο Χρυσοχοΐδης οφείλει να δει πού υπάρχει πρόβλημα, γιατί πρόβλημα υπάρχει. Έτσι, και επειδή ο Χρυσοχοΐδης παρά είναι παλιός στο συγκεκριμένο πόστο, ναι, και επειδή έχουν περάσει γενιές, εντός εισαγωγικών, η γενιά μετράται με άλλα μεγέθη στην αστυνομία, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλές γενιές αξιωματικών, χαμηλότερων, υψηλότερων και χαμηλόβαθμων από τα χέρια του, καλό θα είναι να αξιοποιήσει όσα γνωρίζει, γιατί γνωρίζει πάρα πολλά, και να βάλει μία σειρά σε αυτό το πράγμα. Και το λέω για τον εξής πολύ απλό λόγο, γιατί πέρα από τα περιστατικά που έχουμε δει αυτόν τον καιρό, είναι καλό να θυμηθούμε το σκηνικό που προηγήθηκε της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Πόσο Κορκονέας, φεύγοντας από το σημείο στο οποίο έγινε το αρχικό μικροεπισόδιο με τον Γρηγορόπουλο και την παρέα του, επέστρεψε θεωρώντας πιθανώς ότι το κράτος είναι αυτός, επέστρεψε για να δείξει τι άντρας είναι και πόσο άντρας είναι, παρέκαμψε κάθε είδους αστυνομική διαδικασία, διότι πάρα πολύ απλά δεν τη θεώρησε καν σοβαρή. Πολύ σοβαρότερο ήταν το τι πίστευε ο ίδιος για το συγκεκριμένο πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι πάω εσκεμμένα σε αυτήν την ιστορία για ένα και μόνο λόγο. Για να θυμίσω το μεγαλύτερο κάψιμο που έχει φάει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Εξού και το μαζέψτε τους καουμπόιδες πριν να είναι αργά. Ακριβώς. Διότι όταν συμπεριφέρεσαι με μια τέτοια λογική, εν πολλής αυτονομημένη ακόμα και από τους κανονισμούς της αστυνομίας, υπάρχει ζήτημα. Καλό είναι λοιπόν, είτε είναι συνδικαλιστές, είτε είναι κάτι άλλο, να προσέχουν πάρα πολύ τα λόγια τους, να προσέχουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι αυτό, ότι η κοινωνία και η δημοκρατία έχουν κάποιους κανόνες. Όπως οφείλουν λοιπόν οι κάθε λογής
διοκόμενοι παρανομούντες κλπ. Να υποτάσσονται σε αυτούς τους κανόνες. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το κράτος. Και το κράτος πρώτο και καλύτερο. Διότι η σχήση του κράτους είναι τέτοια, ώστε αν αρχίσει να εφαρμόζεται με τρόπο ανεξέλεκτο, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Και πρώτοι από όλους, όσο και αν δεν το φαντάζονται τώρα, θα το πληρώσει η κυβέρνηση. Αυτή η καθημερινότητα διαβάζεται και έτσι και γιουβέτσι. Για πάω γρήγορα σε κάτι άλλο, Σταύρο. Αυτή η εισήγηση, η πρόταση εισαγγελέως περί Χρυσής Αυγής και τα λοιπά, γίνεται πυροκρουστήρας ή πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου? Η γνώμη μου είναι να περιμένουμε. Και να περιμένουμε διότι μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι εισαγγελικές προτάσεις δεν καθόρισαν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ένα το κρατούμενο. Οπότε καλό είναι, παρότι θα μπορούσε κάποιος να πει διάφορα πράγματα, προτιμώ να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι πρώτον περιμένουν μια επίσημη απόφαση η οποία θα αργήσει. Έτσι δεν θα βγει αύριο μεθαύριο. Και επίσης έχουμε αρκετές περιπτώσεις, πολλές θα έλεγα, ανατροπών αποφάσεων σε ζητήματα, σε υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, να το πω έτσι. Λέει εδώ ένας φίλος μου, ο ακροατής, ο φίλος ο Νίκος, για ρωτήστε τον κύριο Χριστακόπουλο. Όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο αρμόδιος, ο Καθήλυν, λέει δεν υπήρξαν φαινόμενα αστυνομικής βίας, και ο επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου της Αστυνομικής Βίας λέει ότι αν δεν παρετούμε, το κάνω μόνο για τη χρησιμότητα της Επιτροπής αυτής, αλλά δεν μπορείτε να με χρησιμοποιείτε ως άλοθη στα φαινόμενα βίας, ένας από τους δύο δεν πρέπει να φύγει? Το αν πρέπει να φύγει. Ναι, γενικώς ζητάμε να φύγουν διάφοροι κατά καιρούς. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο αίτημα είναι κάντε τη δουλειά σας σωστά. Εάν αυτό δεν γίνει, περνάμε σε αυτό που λέει ο φίλος ακροατής. Μάλιστα. Αλλά και ο Αλιβιζάτος, ακριβώς επειδή είναι εξόχως θεσμικός, αυτό λέει στο Χρυσοχοίδη. Που λέει, κάνε τη δουλειά, γιατί πρέπει να την κάνεις. Και εγώ θα κρίνω τη στάση μου από το τι θα κάνεις εσύ. Αλληλένδετο είναι. Το πρώτο αίτημα που πρέπει να έχει κανείς προς τους κρατικούς λειτουργούς είναι να κάνουν τη δουλειά τους. Εάν δεν την κάνουν ή αν πια αποδειχθεί ότι εσκεμμένα δεν την κάνουν, τότε πλέον τίθενται ζητήματα, ναι, όντως, που απαραίτησαν από βομπών κλπ. Αλλά όλα έχουν μια σειρά και μια τάξη σε αυτή τη ζωή. Σταύρο, θα σας αποχαιρετήσω ρωτώντας σε λίγο για το θέμα που ξέρεις ότι έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ευαισθησία. Τώρα πια η Κρήτη είναι στο κάδρο πλήρως. Με τα ελληνοτουρκικά, λέτε σήμερα με ένα ειδικό ένθετο, αδύναμο το ελληνικό πολιτικό προσωπικό να σηκώσει το ιστορικό βάρος. Μα εγώ ακούγοντας χθες πρωθυπουργό και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, κρύφτηκαν πίσω από το Ελσίνκι, το οποίο δεν πολύ κατάλαβα. Εμφανίστηκαν οπαδοί του στο Ελσίνκι. Τι ακριβώς δηλαδή? Έχουμε συνοριακές διαφορές με την Τουρκία και δεν το ξέρω? Το πρόβλημα βρίσκεται, το θέμα δεν είναι μόνο η Ελσίνκι, είναι και το ίδιο η συζήτηση, συγγνώμη, για Χάγη. Έτσι. Έγινε σαν Χάγη. Το πάμε πλατεία, το πάμε Χάγη. Έτσι. Το πάμε Χάγη έχει το εξής ζήτημα. Εάν υποθέσουμε ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε με την Τουρκία, υπάρχει μια παρατήρηση που λέει, πρώτον, δεν ανοίγεις την κουβέντα για Χάγη, εμφανιζόμενος όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά και απέναντι όλων των άλλων, ότι ως πανικόβλητος ζητώ να πάω στα δικαστήρια, μπας και σωθώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπάρχει στη συζήτηση αυτό που πρωτίστως θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, όταν απειλούμε, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ενισχύσω τη θέση μου αμυντικά, πρωτίστως, διότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει άλλη συζήτηση, διπλωματικά, πολιτικά και πάει λέγοντας. Το πώς θα ενισχυθεί η θέση της χώρας έναντι μιας πάρα πολύ συγκεκριμένης, σαφέστατης και ξεκάθαρης απειλής, λείπει από τη δημόσια συζήτηση. Όλη η κουβέντα, και για το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα, ένα στόχο έχει. Τη Χάγη. Μια Χάγη την οποία δεν θέλει η Τουρκία. Και που, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και η κουβέντα τώρα, ναι, πρέπει να κάνουμε συνυποσχετικό. Μα για να σου κάνει συνυποσχετικό η Τουρκία, θα προϋποτίθεται ότι θα υπάρξει ένας διάλογος εφόλης της ύλης
και μάλιστα διμερείς. Διάλογος γιατί? Για το οικόπεδό μας προφανώς, διότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που διεκδικεί το παραμικρό. Δεν διεκδικεί το ελάχιστο από την Τουρκία. Άρα η κουβέντα θα είναι επί του οικοπαίδου μας. Και λέω τώρα εγώ, στη φάση που βρισκόμαστε, υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να πας σε διμερή διάλογο με την Τουρκία για να συζητήσει για το οικόπεδό σου υπό το κράτος πανικού? Υπ' αυτήν την έννοια θα σου πω εγώ, ναι, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει θέματα. Προφανώς η συζήτηση είναι λάθος. Λοιπόν, θα σε κλείσω ως εξής. Α, εδώ έχεις μπηχτές από ακροατές. Λέω Γιώργος, για ρωτήστε λέει το διευθυντή σύνταξη στο Ποντίκι, κύριε Σακίνη. Πώς του φαίνεται να έχει σπουδάσει κάποιος κοινωνιολογία στο Χάρβαρντ και να ορίζει τη μεσαία τάξη με βάση όχι οικονομικά κριτήρια, αλλά ενδυματολογικά κριτήρια και αντιλήψεις? Το δίλεπτο απόσπασμα του Πρωθυπουργού για τον ορισμό της μεσαίας τάξης προτείνω να γίνει σποτ από ανταγωνιστικά πανεπιστήμια του Χάρβαρντ. Αριστεία. Έχει ένα σχόλιο, λέει ο κύριος Χριστακόπουλος. Περίμενε. Έχεις κι άλλο, δεύτερο. Καλά λέει όλα αυτά που λέτε, αλλά για ρωτήστε τώρα τον κύριο Χριστακόπουλο. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να ορίζει στη Βουλή τη μεσαία τάξη με βάση το αν φορά γραβάτα όταν πρέπει? Θα απαντήσω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, γιατί από αυτή τη συζήτηση περί μεσαίας τάξης λείπει η ουσία της. Η ουσία της δεν είναι ποιος, με ποιον τρόπο την ορίζει ο καθένας. Η ουσία είναι ότι η μεσαία τάξη βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Και η συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτήν, τη μία για το αν τα 500, 600, 700, 800, 1500 ευρώ είναι μεσαία τάξη ή δεν είναι, συγκαλύπτει απλώς το ότι η μεσαία τάξη πραγματικά βρίσκεται από εξαφάνιση και αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν, μα κανέναν υπερασπιστή. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, μη μου πεις ότι φοράει γραβάτα δηλαδή, αλλά από κάτω είναι γυμνή. Δηλαδή είναι αστεία. Αλλά δυστυχώς πίσω από αυτό το. Το ξέρεις το τραγούδι, το θυμάσαι Σταύρο. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Βέβαια. Μάλιστα. Αλλά πίσω από αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι αστεία και τέλος πάντων να μην πω καμιά λέξη, κρύβεται η ουσία. Η μεσαία τάξη εξαφανίζεται. Δυστυχώς εξαφανίζεται παγκοσμίως. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή, παρότι υποτίθεται ότι ήταν τέτοια η δομή της οικονομίας και εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό κτλ, οπότε μια μεσαία τάξη θα μπορούσε κάπως να συγκρατήσει διάφορα πράγματα από το τσουνάμι που έχουμε υποστεί, δεν έχει η τάξη αυτή κανέναν υπερασπιστή σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι το ουσιώδες, τα υπόλοιπα οκ, okay, είναι για να του πλακωνόμαστε τα καφενεία. Δεν ήταν και από τις καλύτερες διατυπώσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι βέβαια, προφανώς τώρα είναι αυτή η πράγματα. Πάγωσε λίγο τον κόσμο. Όπως και η άλλη συζήτηση για το αν τα 1200 ευρώ είναι μεσαία τάξη. Μάλιστα, σωστό. Λοιπόν, προφανώς απάντησε και σε μια ακροάτρια που στέλνει μήνυμα σε ένα προσωπικά. Δηλαδή αυτό που μας λέει ο κ. Χριστακόπουλος είναι να τους μαζέψουμε τους αστυνομικούς για να μην τα πάρουν οι μπαχαλάκηδες και κάψουν την Αθηνά? Όχι. Για να μην αρχίσουν να υπάρχουν θύματα άφτεγα, τα οποία μόνο συνέπεια μπορεί να έχουν άλλα πράγματα. Το ουσιώδες είναι να προστατεύουμε τους κανόνες. Έτσι, γιατί, να σου το πω κάπως διαφορετικά, αυτή τη στιγμή ακόμα και η, πώς να το πω, η πιο συντηρητική, έτσι δεν λέω σε καμία περίπτωση πολιτικούς φανατισμούς, έτσι, γιατί αυτά είναι μακριά από μένα, αλλά οι πιο συντηρητικοί άνθρωποι που ψηφίζουν και Νέα Δημοκρατία, έχουν φαντάζεστε καμία όρεξη να βλέπουν το παιδί τους περαστικό και να έρχεται ο αστυνομικός και να του λέει κατέβα στο παντελόνι σου? Περίμενε, μισό λεπτό. Συγγνώμη τώρα. Μην το πας εκεί. Θα σου το πω εγώ. Εντάξει. Όταν θα κρεμιέται το άλλος από τη γραβάτα και θα ακούγεται ο ρόγχος, η μεσαία τάξη, δεν θα υπάρχει κανείς για να τον κλάψει. Τόσο απλά στο λέω εγώ. Το θέμα είναι, ναι, ότι όχι η ακροάτρια βάζει ενδιαφέρον θέμα. Δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μας κάψουν οι μπαχαλάκηδες. Προφανώς όχι. Λέω απλώς ότι ποιος έχει την όρεξη όταν το παιδί του περπατάει στο δρόμο και το κορίτσι του και αγόρι του και ναι. Να του λέει η αστυνομία κατέβα στο παντελόνι. Μα να λέει η κοπέλα είναι μες στο δρόμο. Και να έρχεται η γυναίκα αστυνομικός και να λέει πάμε μέσα στην καφετέρια. Ναι.
Και κατέβασέ τα για να δω αν έχει περίπτωση. Εγώ θα πιάσω το πιο απλό από αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και θα πω ποιος έχει την όρεξη να συμβεί στο παιδί του αυτό. Γιατί εδώ πέρα δεν συζητάμε για περιπτώσεις στις οποίες η αστυνομία αντιμετωπίζει έκτακτο γεγονός και ασκεί υπέρμετρη βία, διότι οι συνθήκες το επιβάλλουν. Προφανώς, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν, η αστυνομία δεν μπορεί να κάθεται και να γίνεται, πώς να το πω, στόχος και... Να καίγονται με μολότοφ. Και σάκο του μπόξ, να το πω. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Έτσι, άλλο πράγμα αυτό όμως, και άλλο η ομή παραβίαση δικαιωμάτων χωρίς κανένα πρόσχημα ή εμφανή αιτία. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο το άλλο. Σταύρος Χριστακόπουλος, εγώ είπα, είναι σοβαρότατη πολιτική παρέμβαση του Ποντικού σήμερα που προειδοποιεί ότι παιδιά, δέστε το, γιατί άμα θα φτάσουμε πάλι να θρηνούμε νεκρούς, μετά να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, και καλές γιορτές σου εύχομαι. Να σε καλά.